14 Φεβρουαρίου 1995. Η πινακίδα από το δισπηλιό Καστοριάς παρουσιάζεται σε επιστημονικό συνέδριο. Το 1932 ο αρχαιολόγος Αντώνιος Κεραμόπουλος ανακάλυψε τυχαία τα υπολείμματα ενός λιμνίου οικισμού στην νότια όχθη της λίμνης της Καστοριάς. Εκείνη την περίοδο η στάθμη των υδάτων της λίμνης είχε πέσει, οπότε μέσα από τα στάσιμα νερά ξεπρόβαλαν ορισμένοι πάσαλοι που φαίνονταν απολιθωμένοι. 8 χρόνια αργότερα, ο Κεραμόπουλος επανήλθε στην περιοχή και με νέα έρευνά του επιβεβαίωσε τα όρια και την ακριβή θέση του οικισμού. Ακολούθησε η δύσκολη δεκαετία του 1940 και οι προσπάθειες ανασυγκρότησης της χώρας στη δεκαετία του 1950. Έτσι, το δισπηλιό παρέμεινε ξεχασμένο για 30 σχεδόν χρόνια, ώσπου το 1960 ο αρχαιολόγος Νικόλαος Μουτσόπουλος διεξήγαγε νέες επιφανειακές έρευνες στην ίδια θέση, επιβεβαιώνοντας την ανακάλυψη του Κεραμόπουλου. Έπρεπε να περάσουν άλλα 32 χρόνια, έως ότου ο αρχαιολόγος Γιώργος Χουρμουζιάδης να ξεκινήσει συστηματικές ανασκαφές στο δισπηλιό. Ο Χουρμουζιάδης αφιέρωσε τη ζωή του στην έρευνα αυτού του προϊστορικού οικισμού από το 1992 έως τον θάνατό του, το 2013. Στο λασπωμένο πυθμένα της λίμνης ανακαλύφθηκε πλήθος χρηστικά αντικείμενα και υπολείμματα οικιστικής χρήσης, αποκαλύπτοντας πτυχές της καθημερινής ζωής, των διατροφικών συνηθειών και του πολιτισμικού επίπεδου των ανθρώπων εκείνης της γεωγραφικής περιοχής και χρονικής περίοδου. Έτσι, σταδιακά ήρθε στο φως ένας εκτεταμένος λιμναίος οικισμός, που είναι και ο πρώτος του είδους του που ερευνήθηκε συστηματικά στην Ελλάδα. Πρόκειται για το σπουδαιότερο οικισμό αυτού του είδους στη χώρα και έναν από τους σημαντικότερους στην Ευρώπη. Γενικότερα, η ανακάλυψη ενός λιμναίου οικισμού από την νεολιθική περίοδο είναι σπάνιο φαινόμενο, διότι τα ευρήματα αφενός καταστρέφονται ταχύτερα και σχεδόν ολοκληρωτικά εξαιτίας του υγρού περιβάλλοντος και αφετέρου είναι μάλλον αδύνατος ο εντοπισμός τους μέσα στα έλη και τις λίμνες. Ο λόγος που οι άνθρωποι προτιμούσαν να κτίζουν τους οικισμούς τους πάνω στο νερό ήταν η παρεχόμενη προστασία από τα άγρια θηρία και η άμεση πρόσβασή τους σε τροφή μέσω της αλιείας, καθώς και η αυθονία πρώτων υλών για την κατασκευή εργαλείων και την προμήθεια οικοδομικών υλικών, όπως ήταν τα καλάμια και η λάσπη. Τα σπίτια στο δισπηλιό ήταν όλα κτισμένα μέσα στη λίμνη, πάνω σε πασαλόπικτες εξέδρες, όπου υπολογίζεται ότι μπορούσαν να φιλοξενήσουν από 100 έως 300 άτομα. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν εργαλεία από λίθο, οστά και πυρητόλιθο, υπολείμματα οστών ζώων που φανερώνει ότι οι κάτοικοι ασχολούνταν με το κυνήγι και το ψάρεμα, μεγάλα πύληνα αγκεία για αποθήκευση προϊόντων, μαγειρικά σκεύη, οστέινα και λίθινα κοσμήματα, καλάθια από καλάμια και σωρή από τα υλικά κατασκευής των καλυβών. Ένα σημαντικό και σπάνιο εύρημα από τον λιμνέο οικισμό του δισπηλιού είναι ένα οστέινο μουσικό όργανο που μοιάζει με φλάουτο και πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα μουσικά όργανα που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στην Ευρώπη. Όλα τα παραπάνω τοποθετούνται χρονολογικά στα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή η ηλικία τους αγγίζει τα 7.500 χρόνια. Όμως το πλέον σπάνιο εύρημα από το δισπηλιό ανακαλύφθηκε το 1993. Είναι μία ξύλινη πινακίδα με εγχάρακτα γραμμικά στοιχεία, που δεν αποκλείεται να αποτελεί μία πρώιμη μορφή γραπτού λόγου. Σαν σήμερα, λοιπόν, πριν από 29 χρόνια, στις 14 Φεβρουαρίου του 1995, η παραπάνω πινακίδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικού συνεδρίου. Η χρονολογία της πινακίδας τοποθετείται περίπου στο 5.260 π.Χ. Την ίδια χρονική περίοδο με τις έρευνες στο δισπηλιό, ένας άλλος αρχαιολόγος, ο Αδαμάντιος Σαμψόν, διενεργούσε ανασκαφές στο σπήλαιο του Κύκλοπα στην νησίδα Γιούρα των Βόρειων Σποράδων. Εκεί έφερε στο φως μία πύληνη πινακίδα με εγχάρακτα σύμβολα, που μοιάζουν αρκετά με εκείνα από το δισπηλιό. Η πινακίδα της Γιούρας είναι 3 με 8 αιώνες νεότερη από εκείνη του δισπηλιού, χρονολογούμενη μεταξύ του 5.000 και του 4.500 π.Χ. Ο λιμνέος οικισμός του δισπηλιού δεν ήταν μία τυχαία παρουσία ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή. Γενικότερα στο κέντρο της Χερσονήσου του Αίμου, όπου είχαν σχηματιστεί έφορες κοιλάδες από τους παραπόταμους του Δούναβη και από τον ίδιο τον Δούναβη, άκμασε ο λεγόμενος πολιτισμός Βίντσα, που έλαβε την ονομασία του από το ομώνυμο προάστιο του Βελιγραδίου. Εκεί για πρώτη φορά το 1908 οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τα ίχνη μίας εκτεταμένης χρονικά και γεωγραφικά ανθρώπινης δραστηριότητας. Χρονολογικά τοποθετείται στα τέλη της νεολιθικής περίοδου, που ο πολιτισμός Βίντσα άκμασε μεταξύ των ετών 5.700 και 4.500 π.Χ. Διάσπαρτοι νεολιθικοί οικισμοί με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αποκαλύφθηκαν σε μία έκταση που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν μεταξύ τους πολιτισμικά και εμπορικά.
Αυτή η περιοχή καταλαμβάνει μία έκταση που καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της σύγχρονης Σερβίας και τμήματα των κρατών της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, του Κωσυφοπεδίου, της Κροατίας, της Βοσνίας, του Μαυροβουνίου, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που τα τελευταία χρόνια φέρει την ονομασία Βόρεια Μακεδονία και τέλος, της Ελλάδας, στις περιφερειακές ενότητες της Πέλας και του Κιλκής. Οι παραπάνω κοινωνίες ήταν μητριαρχικές, ειρηνικές και αγροτικές, όπου για πρώτη φορά επί ευρωπαϊκού εδάφους χρησιμοποιήθηκε το άρωτρο που το έσαρναν βοηδοί και η καλλιέργεια μαλακού σιταριού, βρώμης, λιναριού και κρυθαριού. Στον πολιτισμό Βίντσα, από την περιοχή της Τρανσυλβανίας προέρχονται και τρεις πύληνες πινακίδες με ενχάρακτα σύμβολα, τα οποία μοιάζουν αρκετά με εκείνα του Δυσπηλίου, αλλά είναι έναν με τρεις αιώνες παλαιότερα, χρονολογούμενα μεταξύ του 5500 και 5300 π.Χ. Είναι αποδεδειγμένο ότι όλοι οι οικισμοί Βίντσα από τη Βοσνία μέχρι την Πέλα είχαν αναπτύξει μεταξύ τους ένα πρώιμο είδος εμπορίου υπόμορφη ανταλλαγής προϊόντων. Αυτό δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο, αφού και στον ελλαδικό χώρο είχε αναπτυχθεί κάτι αντίστοιχο, όπως για παράδειγμα η έβρεση κόκκινης όχρας από αιματίτη της Θάσου στο σπήλαιο απίδημα της Μάνης. Επομένως, είναι πολύ πιθανό ο λιμναίος οικισμός στην Καστοριά να είχε πολιτισμικές και εμπορικές επαφές με τη γειτονική Πέλα. Τα σύμβολα που ανακαλύφθηκαν στο Δυσπηλίο πιθανότατα αποτελούν ένα είδος πρώιμης γραφής. Πιθανότατα αποτελούν πρόδρομο της γραμμικής Α, η οποία χρησιμοποιήθηκε και εξελίχθηκε από τους Κυκλαδίτες και τους Κρήτες σχεδόν 1000 χρόνια αργότερα από το Δυσπηλίο και ήταν συνδυασμός συλλαβογραμμάτων και ιδεογραμμάτων. Η πινακίδα του Δυσπηλίου δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί, όπως και οι πινακίδες της Γιούρας και της Βίντσα, μαζί με τη γραμμική Α. Παγκοσμίως η σπουδαιότητα της πινακίδας του Δυσπηλίου είναι το υλικό πάνω στο οποίο είναι χαραγμένα τα σύμβολα, διότι το ξύλο σπάνια επιβιώνει για 7.500 χρόνια. Εγχωρίως, η πινακίδα του Δυσπηλίου είναι το αρχαιότερο δείγμα γραφής που έχει ανακαλυφθεί στην Ελλάδα. Τέλος, στον χώρο του λιμναίου οικισμού στο Δυσπηλίο έχει κατασκευαστεί ένας νέος σεπιστή από μίμηση του νεολιθικού, που λειτουργεί από το 2000 ως οικομουσείο.